Συνέβη πέρυσι, έτσι δεν έλεγα. Ναι, το λίγο... μαραθώνιο Ζούπα που έγινε πέρυσι, πάντα για φιλανθρωπικό σκοπό. Ζούμπαθον 2015. Για πες. Και φέτος Ζούμπαθον. Πάμε Ζούμπαθον. Υπάρχει και εκδήλωση που είναι στο Facebook. Την έχω κοινοποιήσει και στο προφίλ εκεί να τα δείτε κι εσείς. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε όλοι μαζί, γιατί μπορούμε, σε αυτόν τον ιερό σκοπό που κάθε χρόνο τα παιδιά οργανώνουν, οι Zumba Instructors. Για να δείτε. Τι θα δούμε στη συνέχεια, τι θα συζητήσουμε μάλλον στη συνέχεια. Τηλεφωνείτε στο 23657 για λίγο ακόμη, να διεκδικήσετε 7 προεδρικές δωρεπιταγές, 5 από τα καταστήματα διεθνές, 2 από τα καταστήματα Πίντος. Συνολικής αξίας 75 ευρώ, το γνωρίζουμε. Συνολικής αξίας, ναι, ευχαριστώ. Λοιπόν, και να περάσουμε εδώ να γνωρίσουμε τα παιδιά τη Ζούμπα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Περιμένουμε πιο πολύ πληθές πάνελ. Και καταρχήν κορίτσια μου είχε πει. Συγγνώμη, έχω προλογίσει κορίτσια. Δεν πειράζει. Δεν είμαστε και πολλοί, ούτως ή άλλως. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μην παρεξηγηθούμε λοιπόν. Λοιπόν, Γιάννης Αθανασίου καταρχάς. Εκ δεξιών μου. Ναι. Λοιπόν, Λιδία Ιωαννίδη και Βασκούμπου. Είμαστε εξαδέρφια. Λοιπόν, καταρχήν, παρέδει, θα μας πει η Εύα για τα παιδικά χρόνια του Νίκου. Θα μας πει ιστορία. Η Εύα είναι πολύ μικρότερη μου, οπότε δεν μπορεί να πει για τα παιδικά μου χρόνια. Πού να φτύρα. Ένα ήρεμο παιδί, σχετικά. Κόβεται, κοπέλα, κόβεται. Θέλω να μας πεις τίποτα άλλο, παιδί μου. Τι ήταν ήρεμος. Άλλα, παρασκήνια να μας πεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πολλά περίεργα έτσι. Είσαι πολύ μικρότερη. Είναι πολύ μικρότερη. Είμαι λίγο μικρότερη από τον Νίκο. Πολύ τι σύγχρονο καμιά από 12, 13 χρόνια. Εκεί γύρω, ναι. Έχει στάσει εσύ με τον Ακρόπολη, κοπέλα είναι μικρή, λογικό. Λοιπόν, αστείευουμε έτσι για να πάμε στο λόγο που έχετε έρθει σήμερα εδώ. Τι λέει το κοντρόλ. Πώς αγαπάει το κοντρόλ μας. Λοιπόν, να πούμε για το Ζουμπαθόν, το οποίο είναι η τέταρτη χρονιά που διοργανώνεται. Είναι το τέταρτο, ναι, φέτος. Γίνεται κάθε χρόνο, τα τελευταία 4 χρόνια. Προσπαθούμε όλοι μαζί φέτος. Συνήθως γινόταν πέρυσι, ας πούμε, έγινε... Το έκανα το διοργάνωσα μόνος μου. Είδαμε πλάνα από το Εάνκιο που έγινε. Ναι. Αυτό ήταν από το περσινό. Φέτος θα γίνει στην πλατεία Μαβίλη. Είπαμε την Κυριακή, τι ώρα ξεκινάει. Η πρώτη φορά είναι συγκεκριμένα φέτος. Το διοργανώνουμε πολλοί instructors μαζί. Δηλαδή είναι μια συνολική προσπάθεια και έχουμε προσπαθήσει έτσι και κάτι διαφορετικό και καλύτερο σε σχέση με πέρυσι που ήταν στο Εάνκιο και ήταν κλειστό χώρο. Φέτος θα γίνει στη Μαβίλη. Καταρχήν, Γιάννη, θέλω να μας πεις και για τα κορίτσια. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα, δηλαδή πριν 4 χρόνια, πώς προέκυψε αυτή η ιδέα του φιλανθρωπικού μαραθωνίου Ζούμπα. Γενικότερα είναι του φιλανθρωπικού. Να σα τα πει. Να σα πει, Γιάννη, σε παρακαλώ, προηγούνται οι κυρίες. Βασικά το Ζουμπαθόν ξεκίνησε από την Αμερική, όπου ήταν εκδηλώσεις που αγαπήθηκαν πολύ σιγά σιγά το ελληνικό κοινό επίσης για το φιλανθρωπικό τους χαρακτήρα. Οπότε και πριν 4 χρόνια που σιγά σιγά η Ζούμπα ήρθε και στα Γιάννενα, ξεκινήσαμε με το πρώτο Ζουμπαθόν. Και τώρα, όπως είπαμε στην αρχή, έχουμε φτάσει στο τέταρτο, που πιστεύουμε και ελπίζουμε να είναι πολύ δυνατό
Πολύ ουσιαστικά φάνηκε. Δηλαδή, Εύα, ήταν ο φιλανθρωπικός χαρακτήρας προϋπάρχει, έτσι. Ναι, πάντα. Είναι ένας σεισμός, ο οποίος υπάρχει. Είναι αμερικάνικος σεισμός. Έχει ξεκινήσει από εκεί που έχει ξεκινήσει και η Ζούμπα. Γίνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα. Απλά στα Γιάννη η πρώτη πρωτοβουλία για Ζούμπα θα είναι μόλις 4 χρόνια. Οπότε υπήρχε η ιδέα. Ναι, υπήρχε. Ναι, πάντα, είναι κάτι που γίνεται. Να πούμε ότι τα χρήματα και αυτά, όλα θα συγκεντρωθούν, θα πάνε στη φλόγα, έτσι. Ναι, όλα. Ειδικά φέτος είναι εξ ολοκλήρου φιλανθρωπικός σκοπός και πάνε όλα στη φλόγα που είναι ο σύλλογος. Χρόνια υπήρχε κάποιο. Το ίδιο πράγμα ήταν ουσιαστικά. Απλώ για άλλε. Ναι, πέρυσι ας πούμε ήταν για τη στέγη αυτιστικών ατόμων. Κάθε φορά επιλέγουμε και. Α, επιλέγεται άλλο ίδρυμα. Είναι γενικά μια φιλανθρωπική εκδήλωση που είναι πάντα για φιλανθρωπικό. Έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Πάντα για μια φιλανθρωπία γίνεται. Κάθε χρόνο, έτσι. Οπότε τώρα τι περιλαμβάνει αυτό δηλαδή. Δηλαδή, που είστε πούμε, όλοι οι Zumba Instructors της πόλης. Δεν είναι μόνο της πόλης, είναι και εκτός πόλης. Και εκτός πόλης. Α, για πείτε δηλαδή. Έχετε καλέσει και κόσμο. Έχουμε καλέσει και κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι και ο Ευάγγελος Πολέδας που ήταν στο Dancing with the Stars, δεν ξέρω αν το βλέπατε. Ναι. Έχετε σχέση με την πόλη μας. Όχι, καμία. Είναι γενικώς πολύ αναγνωρισμένος. Είναι τζάμερ, δηλαδή. Κάνει χορογραφίες στη Ζούμπα και είναι πολύ αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. Έχουν και εκπομπή γενικά που την προωθούν. Να ρωτήσω, η Ζούμπα είστε άκτορες, είστε γυμναστές, χορευτές ή και τα δύο? Βλέπουμε εδώ τώρα πάντως, παίρνουμε μια εικόνα του τι ακριβώς περιλάμβανε η περσινή εκδήλωση. Για πείτε, αυτό που ρώτησε η Έλενα. Είμαστε και τα δύο. Ουσιαστικά είναι ένα συγκεκριμένο σεμινάριο το οποίο περνάμε. Όλοι οι Zumba Instructors πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι από την Αμερική, από το Zumba, από την εταιρεία Zumba. Και απλώς τώρα. Θες να εξηγήσεις και εσύ κάτι παραπάνω. Να εξηγήσω. Θέλετε να εξηγήσω πώς ξεκίνησε. Όχι, πρέπει, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Όχι, πώς ξεκίνησε, αλλά καταρχάς εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει και λίγο η αλήθεια. Νομίζω ότι σε κάθε γυμναστή μπορείς να βρεις πρόγραμμα Zumba. Το θέμα με τη Zumba είναι ότι αγκαλιάζει γενικά. Δηλαδή δεν είναι ότι θα πρέπει να είσαι γυμναστής για να το κάνεις. Ο καθένας μπορεί να το κάνει. Το θέμα άλλο στη Zumba. Καλά, εγώ αφιβάλλω μπορώ να το κάνω. Μην το λες. Θέλεις να υπάρχει. Έχω φίλο. Το λέω γιατί ξέρω ότι δεν έχω το ρυθμό καθόλου. Μα καθόλου. Έχω φίλο ο οποίος μου έλεγε αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω. Εγώ λέει πάω για τρέξιμο κάθε μέρα στο γήπεδο και είμαι fit κτλ. Ναι, μέχρι που ήρθε και μάθημα. Και τον βρήκα την επόμενη μέρα και μου λέει δεν μπορώ να κουνήσω. Οποιαδήποτε μορφή γυμναστική όταν την κάνει πρώτη φορά είναι προφανώς. Το έχει και στη συνέχεια, δεν ήταν. Μόνο στο πρώτο. Είναι πραγματικά πολύ αποτελεσματικό αυτή την κουσική να σα κάνει. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ αποτελεσματικό. Όλο το σώμα. Και περνά και όμορφα, δηλαδή περνά πολύ ευχάριστα την ώρα. Η Ζούμπα τη συνδυάζει, είναι μια μορφή αερόβια άσκηση και χορού. Ναι, ουσιαστικά είναι σε 4 ρυθμού. Δουλεύει έτσι. Έχει 4 βασικού ρυθμού χορού. Αυτό και μετά να πει για την ψυχοθεραπεία. 4 ρυθμοί τι εννοεί? Βασίζεται στα κούμπια μερέγγε. Ρεγκετών και σάλσα. Σε 4 είδη χορού. Ναι. Μπορούν να μπουν και άλλα είδη βέβαια. Και hip hop και τσάτσα και τάγκο μπορείς να βάλεις και οτιδήποτε. Θα μπορούσε να σου κάνετε μια επίδειξη. Όχι, δεν υπήρχε πολύ χρόνο σήμερα. Καλή σκέψη ήταν. Έχει 4 είδη χορού και μετά τι ακριβώς συνδυάζει? Είναι αυτά τα 4 βασικά είδη και μετά μπορείς να βάλεις ανάλογα με τον instructor και τις προτιμήσεις του. Μπορεί να προσθέσει κομμάτια, να αφαιρέσει κομμάτια. Γενικά είναι πολύ ισορροπημένο πρόγραμμα και είναι πάρα πολύ εύκολο και μπορεί να το ακολουθήσει ο καθένας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που έρχεται πρώτη φορά στο μάθημα μπορεί να το ακολουθήσει. Δεν έχει κάτι εξειδικευμένο σαν γνώση. Δεν είναι πώς είναι, κάνω χώρο. Πιο πολύ ασχολούνται τα κορίτσια όμως, νομίζω, με τη Ζούμπα. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Κάτι δηλαδή τώρα αγόρια. Θα έπρεπε να ήταν. Δεν είναι μόνο για γυναίκες. Αυτή που έχετε πει στην Ελλάδα είναι γενική. Στην Ελλάδα. Εγώ ήμουν στο Λονδίνο και δίδασκα πέρσι. Να πούμε, να πούμε στο κοντρόλ, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτως ή άλλως να δούμε άλλα πλάνα. Πήραμε μια πήραμε εικόνα, ευχαριστούμε. Στο Λονδίνο ήσουν κρίμα που γύρισε. Ναι, είχα πάει για λίγο καιρό για τις σπουδές μου ουσιαστικά, αλλά δίδασκα στην Αγγλία και υπήρχαν πάρα πολλοί άντρες που κάνανε. Και σαν μαθητές και instructors πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι. Στην Ελλάδα επικρατεί πολύ αυτό. Βέβαια τυχαίνει να έρχονται και στην Ελλάδα άντρες. Δηλαδή σε μένα στο γυμναστήριο έχει τύχει. Βέβαια, σε αυτό γυναίκες είναι λιγότεροι. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα μια προκατάληψη. Γι' αυτό θέλετε να πείτε τώρα. Υπάρχει λίγο. Γενικά με το χορό ίσως είναι λίγο έτσι. Κυρίως με τη Zumba ίσως επειδή είναι. Έχει λιγάκι παραπάνω το. Δεν είναι μόνο με τη Ζούμπα, είναι και με το Latin και με όλα τα είδη χορού. Δηλαδή, πιο πολύ θα δεις
αγόρια σε ένα μάθημα hip hop, εννοείται. Ναι. R&B κτλ. Παρά σε Latin, Tango, τέτοιου είδους χορούς. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Μήπως είναι λίγο πιο δύσκολο. Συνήθως, να σου πω τι γίνεται. Επειδή ξέρω από τους φίλους μου και αυτά που ερχόταν όταν κάναμε Latin σε πάρτι και σε τέτοια, λέει δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω ποτέ. Ντρέπομαι. Mm-hmm. Τι θα πούνε, είναι αυτή η λογική. Ντρέπονται ναι. Να έρθουν. Τι θα πούνε. Ναι, τι θα πούνε, λέω εγώ. Όπως και να έχει το Zumba, θέλει μια κατάλληλη ευκαιρία για όλους να έρθουν και να το δοκιμάσουν. Γιατί πρώτον θα πάνε αυτά τα χρήματα που θα διαθέσουν σε πολύ καλό σκοπό. Και δεύτερον, θα είναι πολύ αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Θα είναι, επειδή κάθε instructor έχει και λίγο το προσωπικό του χαρακτήρα και ύφος που διδάσκει, στο Zumba θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλούς διαφορετικούς instructors από διάφορα μέρη της Ελλάδας και θα καταλάβει κάποιος που πρώτη φορά έρχεται σε επαφή με το. Δηλαδή, να ρωτήσω, αυτό που βλέπουμε τώρα στα πλάνα που δείχναμε πέρα να πέρυσι από το ΕΑΝΚΙ. Ναι. Δηλαδή, άνθρωποι θα έρθουν την Κυριακή στην εκδήλωση, μπορούμε να χορέψουμε μαζί σας. Αυτό είναι σκοπός, βασικά. Εννοείται. Είστε πάντα σε ανοιχτό χώρο, έτσι. Βέβαια. Ναι, υπάρχει μια σκηνή όπου διδάσκουν οι άνθρωποι που είναι πάνω στη σκηνή και όλος ο κόσμος από κάτω ακολουθεί. Σαν ένα πάρτι, σαν ένα μεγάλο μάθημα. Ναι, ναι, ναι. Σαν ένα μεγάλο μάθημα. Ναι. Απλά δεν είναι, είναι κάτι τόσο απλό και εύκολο που μπορεί να ακολουθηθεί ανεξαρτήτως του ηλικίας, φίλου. Καλά, το εύκολο είναι σχετικό γιατί κάποιος που είπαμε ότι είναι σχετικό και έρθει για παράδειγμα πρώτη φορά σε ένα μάθημα. Σίγουρα μπορεί και να πρέπει να ακολουθήσει έτσι για να μπει στο ρυθμό. Γιατί κάτι πιο προχωρημένο. Το Zumba έχει κάτι πολύ συγκεκριμένο που λέγεται cueing. Θες να το εξηγήσεις εσύ αυτό. Ουσιαστικά δείχνεις με κάποια σύμβολα ότι τώρα ας πούμε θα αλλάξω κίνηση. Ένα συμβολισμό χεριών ουσιαστικά που τους δείχνεις. Ας πούμε, όταν κάνω αυτό, πάει να πει ότι είναι διπλή φορά αυτό που θα κάνω. Όχι, είναι ένα λόγος. Ναι, είναι ένα λόγος. Είναι ένα λόγος. Ναι, εννοείται ότι δεν μπορείς από το πρώτο μάθημα να μπεις κατευθείαν. Mm-hmm. Σιγά-σιγά αρχίζεις και το αντιλαμβάνεσαι. Συγχρονίζεις πόδια με χέρια που είναι λίγο το πιο δύσκολο. Θέλει λίγο το χρόνο του. Θέλει λίγο. Πώς ασχοληθείς με το χορό. Ναι, και θέλω να μας πείτε όλοι, έτσι, και τα κορίτσια και εσύ Γιάννη, πώς μυηθήκατε στη Zumba. Εγώ είχα ξεκινήσει πριν 6 χρόνια το Latin και το Tango και μετά από 3 χρόνια μπήκα κατευθείαν στη Zumba. Mm-hmm. Έδωσα την πιστοποίηση ουσιαστικά στην Αθήνα, γιατί δεν μπορούμε να την κάνουμε. Σεμινάριο, σεμινάριο είναι 2 μέρες. Δύο ημερών. Είναι 2 ημερών. Είναι από τις 8 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ένα συνεχόμενο. Χορεύεται κατάπαστα. 8 ναι. Το πρωί μετά το απόγευμα. Ναι. Και παίρνεις την πιστοποίηση ουσιαστικά mm-hmm. από την εταιρεία. Μπορείς βέβαια όμως να δώσεις και κάποια άλλη πιστοποίηση. Είναι διαφορετικά, δηλαδή για παιδιά είναι το Zumba Kids. Για πιο μικρές ηλικίες είναι το Junior. Α, δηλαδή μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό, αυτό το είναι. Έχει όριο ηλικίας, αλήθεια, αυτό που λέτε. Συγγνώμη. Όχι. Γενικά το Zumba είναι ανοιχτό σε όλες τις ηλικίες. Όμως υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τα παιδιά, όπως είπε ο Γιάννης, το Kids και το Junior, mm-hmm. για τις μεγάλες ηλικίες που είναι το Gold, δηλαδή μπορούν να παρακολουθούν. Είναι λίγο πιο αργός ο ρυθμός, οπότε παρακολουθούν άτομα και πάνω των 60, νομίζω. Ναι. Υπάρχει το Zumba Toning που δίνει πιο πολύ έμφαση στην ενδυνάμωση στη μυϊκή, δηλαδή είναι με κάποια συγκεκριμένα βαράκια που κάνεις ασκήσεις. Υπάρχει το Σεντάου. Ναι, έχει πολλά είδη, ανάλογα με το τι θέλει. Ο Γιάννης μας είπε πάντως πως μύθηκε λόγω της επαφής με τον χώρο. Εσείς πως μύθηκατε. Δηλαδή, ποιο ήταν το κίνητρο για να ξεκινήσετε. Εμείς νομίζω ήμασταν μπαλερίνες. Ναι, εγώ ασχολούμαι με το χώρο. Βασικά σπουδάζουμε και οι δύο άλλα πράγματα. Δηλαδή, απλά το κάνουμε παράλληλα. Ναι, τι σπουδάζετε, για πείτε μας. Εγώ τελείωσα γιατρική τώρα. Γιατρική. Μπράβο σου. Και εγώ τελειώνω μηχανικών επιστήμης υλικών. Εύχομαι σύντομα. Ναι, και παράλληλα κάνουμε και αυτό που αγαπάμε. Είχαμε ξεκινήσει από χορό. Μικρές, ναι, κάναμε χορό πολλά χρόνια και δεν το αφήσαμε ποτέ. Δεν το αφήσαμε. Και βρήκαμε μετά το Zumba, το οποίο ήταν κάτι που νομίζω μας στέργιαξε πάρα πολύ. Γιατί είχε και το κομμάτι του χορού, αλλά και το κομμάτι της έντασης, της γυμναστικής και τα συνδυάζε τέλεια όλα. Εγώ είχα και πάντα πρόβλημα, δεν μπορούσα να θυμηθώ αυτά που έπρεπε να κάνουμε στο μπαλέτο. Ενώ στο Αυτό Zumba, το είχα και εγώ, ναι. Σου έρχεται κατευθείαν, είναι πάνω στο ρυθμό και είναι πολύ εύκολο να το ακολουθήσει. Δηλαδή έρχεται μηχανικά. Έρχεται. Ναι. Είναι πάνω στο ρυθμό οι κινήσεις του Zumba. Και είναι κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Οπότε. Ναι, είναι και επαναλαμβανόμενες. Οπότε. Mm-hmm.
Είναι πιο εύκολο από το να ξεκινήσει κάποιος να πάει Latin ή Tango που χρειάζεται ένα μεγάλο διάστημα για να πεις ότι ξέρω να χορεύω. Αυτό θα ήθελα δηλαδή να μας πείτε για ποιο λόγο θα προτείνετε το Zumba και όχι αυτό το είδος χορού. Είναι άλλο πράγμα. Ότι είναι λίγο πιο εύκολο, πιο προσιτό, πιο κατανοητό. Είναι πιο εύκολο, πιο κατανοητό. Είναι πιο προσιτό, είναι προσιτό για όλους. Ψυχοθεραπεία που είπα πριν. Αυτό δεν μας το εξηγήσει. Αυτό. Πρέπει να το κόψεις αυτό. Πρέπει να το κάνετε για να καταλάβετε. Λύζουμε. Έχω δοκιμάσει παλιότερα ζούμε. Στη λογική όλη που έχει γυμναστική έχει μια μορφή ψυχοθεραπεία. Ναι. Σε αυτή τη λογική το λες. Όχι μόνο. Είναι πιο ανεβαστικά. Βασικά είναι και στον instructor που θα τύχει, πιστεύω. Αλλά αυτό είναι. Κάνει παράλληλα και ψυχανάλυση την ώρα τη. Πριν και μετά έχω κάνει. Το πιστεύω. Το μετά πιο πολύ. Το πριν έρχεται. Το μετά είναι συνήθως το ότι τρώνε. Καλά, δεν είναι το. Ναι. Δύσκολο το ζήτημα αυτό. Τους κάνει να ξεχνιούνται από πάρα είναι πολλά η πράγματα. Μουσική πολύ ευχάριστη. Ναι. Έχει πολύ ένταση στο μάθημα, δεν κάθεσαι καθόλου. Δηλαδή είναι ένα boost ενέργειας. Τελειώνεις το μάθημα και εκεί που ήσουν κοιμισμένος, ξαφνικά έχεις όρεξη να κάνεις τις άλλες. Σου αφήνει μια ωραία διάθεση. Ναι, σου αφήνει πολύ ωραία διάθεση. Εννοείται ότι είναι και πάνω στον instructor που με το χαμόγελό του και με τη διάθεσή του. Αυτός θα παρακινήσει όλους τους υπόλοιπους να μπουν σε αυτό το mood και με το χαμόγελο. Είναι νόμος το χαμόγελο. Ναι, πρέπει να έχεις χαμόγελο. Πρέπει εσύ να ανεβάσεις τον κόσμο. Και τι γίνεται τις μέρες που δεν έχετε καλή διάθεση. Ακριβώς. Και κάποιος δεν μπορεί να το μας φτιάχνει. Μας φτιάχνει. Εσένα όχι. Αν κάποιος κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει το μάθημα το ρυθμό. Σταματάει. Σταματάει. Δεν είναι ρυθμό. Εδώ είναι διαφορετικές οι απόψεις. Δηλαδή, εγώ ας πούμε στο μάθημά μου λέω ότι. Δεν θα σταματάς. Κάνε όσο πιο χαλαρά μπορείς, γιατί είναι πιο δύσκολο μετά να ξαναμπείς. Α, σωστό αυτό. Δεν πρέπει να σταματάμε. Συνήθως μετά είναι εκεί που θα πούν, α, ωραία, θα κάτσω τώρα για όλο το υπόλοιπο τη ώρα. Κατάλαβες. Ναι, όχι, δεν πάει. Ναι, δεν το λέω. Σωστή σκέψη. Ναι. Για να κλείσουμε τώρα, όλοι οι φίλοι τηλεθεατές που μας βλέπουν, πώς μπορούν να συνεισφέρουν κι αυτοί στο μαραθώνιο, για πείτε μας λιγάκι τη διαδικασία. Η είσοδο θα είναι με προσκλήσεις, οι οποίες μπορείτε να τις βρείτε στο The Mind Trap στα Ιωάννινα. Ή μπορείτε να απευθυνθείτε σε έναν Zumba instructor ή στα γραφεία της Φλόγας. Και γίνει τη μέρα στην εκδήλωση, φαντάζομαι ότι για εκείνη τη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι καλύτερο αν κάποιος έχει μία απορία να στείλει στη σελίδα στο Facebook ή στο email μας και το σημείο προπόλησης. Είναι σελίδα, την έχω αναρτήσει κι εγώ. Το σημείο προπόλησης είναι το Mindtrap που είναι και πολύ μεγάλος χορηγός. Επίσης έχει κάνει και μία προσφορά. Όσοι έχουν το βραχιολάκι της εισόδου θα έχουν 20%. Το ρόζο αυτό που φοράς. Όχι, είναι άλλο. Όποιος θα έχει το βραχιολάκι που θα μπει ουσιαστικά στο Zumbathon, θα έχει έκπτωση 20% στα δωμάτια του Mindtrap. Εγώ δεν έχω καταλάβει τώρα. Μπορείτε, δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε που θα έρθει εκεί, πλατεία Μαβίλη, θα συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία στο ρυθμό σας. Ή μπορεί και να μην συμμετάσχει, μπορεί να παρακολουθήσει. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Αυτή είναι τύπου πρόσκληση εισιτήριο, αυτή η συνεισφορά. Να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό ή ανεξάρτητο. Αυτό είναι στα 6 ευρώ. Η προπόληση, 8 ευρώ την ημέρα της εκδήλωσης. Γι' αυτό προτείνουμε νομίζω καλύτερα. 6. Έχω χάσει ένα επεισόδιο. Είχατε την συνεισφορά του Δήμου σε αυτή τη διαδικασία, γιατί νομίζω ότι η πλατεία Μαβίλη θέλει την εγκατάσταση, την ακουστική, τα φώτα, το χώρο. Είχαμε τη στήριξη του Δήμου, έχαμε την έγκριση για το χώρο από το Δήμο. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας λύσανε πολλά ζητήματα που είχαμε γενικά με το χώρο. Μας έχουν στήριξει πάρα πολύ χορηγοί από τα Γιάννενα, πάρα πολύ χορηγοί. Υπάρχουν πολύ μεγάλοι χορηγοί. Πρέπει να τους ευχαριστήσουμε χίλιες φορές, γιατί πραγματικά η συμμετοχή τους χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν. Είναι τεράστια. Κάθε χρόνο αυτή η εκδήλωση γίνεται μόνο από χορηγούς, δεν γίνεται διαφορετικά. Ναι. Ειδικά οι μεγάλοι χορηγοί των Γιάννενα. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθήκων, τι γίνεται την Κυριακή. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθήκων θα γίνει στο ΕΑΝΚΙ. Όπως πέρυσι. Απευχόμαστε λοιπόν. Όπως κάθε χρόνο. Και θα γίνει. Πάλι καλά θα περάσουμε, αλλά καλύτερα να γίνει στην Αμερική. Είναι καλύτερα το υπαίθριο. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι φίλοι θέλουν να στείλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια των παιδιών για τη Φλόγα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε άνθρωποι και από όποια πλευρά μπορούμε να συνεισφέρουμε στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Λοιπόν, και εσείς πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Θα μας δώσετε 7 νούμερα, τυχερούς ή τυχερές, για τα δωράκια μας, λοιπόν, τις σημερινές δυροπιταγές και την τελευταία Sports Arena της χρονιάς, θέλω να σας πω. Τελευταία, είπα και εγώ. Μην κλαίτε το καλοκαίρι που θα έχει δώρα, κάτι θα γίνει για τη νέα χρονιά. Λοιπόν, για πείτε. Από πού μέχρι πού. Από το 1 στο 99, σωστά δεν είπα τα νούμερα, την προηγούμενη Δευτέρα για κάποιο λόγο. 92. Το 92. Είναι η κυρία Παπά Δήμητρα. Σε 7.58 ξεκινάμε με διεθνές, έτσι ανάποδα, γιατί ξέρετε ότι
Έτσι, ότι έμεινε ψιάκο, δίνω. Γιάννη. 28. Πήγες, είναι η κυρία Διπλάρια Σιμίνας 106 και εδώ διεθνές. Θυμίζω και το διεθνές λοιπόν ότι είναι για αγοράς από τον 10 ευρώ και τις παραλαμβάνεται από το, εδώ τα γραφεία μας από το Ιάννα TV στο Μάτσικα και είναι για τον, μέχρι τέλη Ιουνίου, έτσι. Λέω ότι ήταν για κάποιοι φίλοι των προηγούμενων μηνών και υπάρχει λίγο διαδικασία. Συνεχίζουμε. Και 16. Πώς θέλουμε, ρε, λέμε 7, δεν λέμε. 7 έχουμε μέλη ακόμα. Θα πείτε που ένα είναι 7. Α, εντάξει. Έχετε πολλά ακόμα. Γογγίλη Πινελόπη, νομίζω γράφει εδώ, σε 173, διεθνές λοιπόν, κάτσε να το τσεκάρουμε. Το 12. Το 12 είναι ο κύριος Πάνος Κολιάκης, νομίζω γράφει εδώ. Ποιο νούμερο τώρα είναι, νομίζω το 566 είναι. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο μπερδεύτηκε. Λοιπόν. Και πάμε να δώσουμε και το τελευταίο διεθνές. Έτσι, έχουμε δώσει 3-4. Δώσε το τελευταίο. Ναι. Εγώ θα πω τον πρώτο που πήρε και πρώτος. Ωραία, η κυρία Μπάρκα Παναγιώτα η πρώτη. Σε 167, λοιπόν, αυτό το διεθνές. Καταρχήν, χαιρετισμούς και εμείς εδώ. Στο Αγρίνιο ευχαριστούμε, τι άλλο λέμε εδώ. Και στον καθηγητή μου τον κύριο Τάτσι. Κάτι άλλο μας γράφει. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε. Να γράφει. Ευχαριστούμε και στην Σπυροδούλα που ήταν στο κοντρόλ και σήμερα. Και πάμε στα δύο της Πίνδου. Πες. Ένα νούμερο. Ένα νούμερο. 88. Περιμένετε γιατί έχω μπέρδε. Σελιδούλες. Είναι η κυρία Δούπη Αγγελικής, 833. Πίνδος. Μάλιστα. Τι έγινε, παιδιά, τι πάθατε στον καναπέ. Και ένα ακόμη. Τίποτα, ήταν ένα inside. Inside games. Το 16. Το είπαμε καλύτερα το 16. Αλήθεια. Ναι. Το 18. Εντάξει. Κύριος Αθανασίου Χρήστος, 853. Το επίθετό μου. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Α, δεν ξέρω αν είναι σοϊ. Κανονίστε. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ήξερε καλύτερα. Δεν έχει δει τα ονόματα. Δεν το ξέρω. Τους άρεσε η Λιδία τόπου. Καλά, γιατί πόσο σοϊ είστε. Μπορεί να είναι πολύ. Συνώνυμο και συνεπώνυμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα σας περιμένουμε την Κυριακή. Να έρθετε να χορέψετε. Είναι η ευκαιρία. Και τους δύο. Την Κυριακή 7 με 10. Στην πλατεία Μαβίλη. Απόγευμα. Θα χωρέσουμε για την πλάτα. Θα λέω χωρικά όλοι μαζί με ένα στόμα μια φωνή. Στεντόρια. Ναι, έτσι τα λένε. Τα χωρίς έχουν και πολύ τσικλικές φωνές. Α, γλυκίτατε. Θες να πεις κάτι. Έχεις είσαι γλυκός όλος. Θα άρχισε το χρόνο τώρα χορεύετε. Ναι, βεβαίως. Α, εγώ δεν ξέρω. Εγώ κάνω κάπου αλλού μάλλον. Γιατί δεν θα είμαι μάλλον. Και εγώ είστε στα Γιάννα. Εδώ στα Γιάννα. Μαγάρι να είστε κάπου καλύτερα. Ευχόμαστε. Λοιπόν, αυτά και σήμερα.